Εγώ θα ήθελα έτσι να συγγράψω στα μάτια ο σκαμπολατικός σύμβουλος του Δήμου Μονακαρτίας σε αντίθεση με τον Δήμαρχο. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Πέρυσι σε αυτό το αναλόγιο είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα και δεν πράξαμε τίποτα. Έκφραση δημαγωγίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω. Πράγματι, παρακολουθώ αυτή την ιστορία και τον κύριο Τεταφύλου μου. Και με το καλό πιστο συνομιλητή του Δήμου, τον κύριο Πολίτη, ο οποίος σήμερα πιστεύω ότι η απουσία του δεν είναι τυχαία, ήταν τόσο καλόπιστος που πραγματικά κάναμε κατάφυση καλοσύνης εμείς στην πολιτική άθληση αυτή της πόλης. Είμαστε εκτεθειμένοι και απέναντί του και απέναντι σας που παρουσιάζετε σήμερα εδώ. Ό,τι είπαμε πέρυσι εδώ δεν έχουμε πράξει το ελάχιστο. Μου αρέσει όμως να είμαι πρακτικός άνθρωπος και να πάω τα θέματα πιο κάτω. Εμείς και εγώ προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, ό,τι μπορούσα να κάνω για αυτό το λιθαράκι που λέγεται ΤΕΗ να πάθουν, το έχουμε πράξει. Είμαστε αυτοί, μαζί με τον κ. Σαββόπουλο, τον πρόεδρο του Αντιλίου που βρίσκεται εμείς στην αίθουσα, που εξαντήσαμε την περίπτωση του μεταπτυχιακού και με συντονισμένες ενέργειες και με τον κύριο Τεταφύλου και με τον κύριο Πολίτη, με φυσική παρουσία και με απόφαση της Τουρκικής Συνότητας, παραχωρήσαμε τον χώρο του Θησιακού Κέντρου Αντιρίου στο μεταπτυχιακό, το νέο μεταπτυχιακό του ΤΕΗ Ναυπαρτίας. Αυτό το κάναμε εμείς με συγκεκριμένες ενέργειες, ήδη απόφαση υπάρχει. Υπάρχει τώρα πλέον η πολιτική απόφαση του Διευθυντικού Συμβουλίου, πλέον το μεταπτυχιακό σε δύο μήνες από τώρα να είναι στο Αντιρίο. Ένα αυτό. Αυτό τελειώσαμε. Ήταν να γίνει μια ανοιχτή εκκρεμότητα με κίνδυνο, αν υπήρχε λιγορία που υπάρχει στο ΤΕΗ, να χάσουμε και το πτυχιακό. Σε όλα αφορά τα λειτουργικά έξω του ΤΕΗ. Και πράγματι απορώ πώς άνθρωποι που ασχολούνται όλη μέρα με τα κοινά, γιατί εγώ ουσιαστικά δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. Δίπλα μας, ο κ. Καπλάνης, εγώ πρόεδρος του ΑΤΕΗ Πάτρας, μαζί με τον Δήμαρχο Πύργου και τον Δήμαρχο Αμαλιάδας, έχω εδώ και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Παθής, λέει Δήμου Πύργου και Αμαλιάδας, βάζουν πλάτη για το ΤΕΗ. Ήταν και οι δήμαρχοι αυτοί οι συνάδελφοί σας και κάναν και μια σύσκεψη διευρυμένη στην περιφέρεια και λέει ότι είναι αδιανόητο εμείς πλέον το ΤΕΗ Αμαλιάδας και Πύργου, εκεί δεν τελειώνεται η φύλαξη, εκεί δεν τελειώνεται η καθαρίστρια, εκεί δεν τελειώνεται ο φωτισμός και λέει οι δύο δήμαρχοι ότι εμείς θα λάβουμε τα πάντα. Και το λένε με παρησία, πήγανε στην περιφέρεια και ο κύριος Λιμπέρης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια δήμαρχος της Αμαλιάδας, είπε το εξής κύριε Δήμαρχε, ότι θα πάω στην ΚΕΔΕ να το βάλω το θέμα όπως είναι πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύτερα τα τουρκικά, τα οποία καλύπτουν εμείς τις τουρκικές ανάγκες ο Δήμος με υποχρεώσεις από το κράτος, πλέον να μπει στην αρμοδιότητα θεσμικά στην πληροφόρηση δηλαδή του κόμματο να μπουν και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο τα λειτουργικά έξοδα πλέον σε αυτού του χαλαιπού καιρού να τα πληρώνουν το Δήμο. Και η παρέμβασή του είναι ουσιαστική, είναι ρεαλιστική και πλέον γίνεται κίνημα για όλα τα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα πλέον τα λειτουργικά έξοδα να πληρώνουν. Αυτό είναι πριν δύο μέρες στην περιφέρεια. Σε ένα όμορο γενικό Δήμο. Και πλέον κινούνται, υπάρχει κινητικότητα και σε άλλα διοίκηση στην Ελλάδα. Αυτό κύριε Δήμαρχε συγχωρεθέτω, το καθέτω του Προεδρείου. Όχι κύριε Δήμαρχε, είναι πώς κάποιοι δημοκιά έκδοσαν εμάς. Δύο μέρες πριν έγινε κύριε Δήμαρχε. Έγινε, τι έγινε. Πάμε στα δικά μας. Η σύσκεψη. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Για όνομα του. Δεν κάνω να γίνει. Όχι λαϊκή. Έχω την παιδίση, έχω την πήρε, τα έδωσα. Όσο θα τα λειτουργικά έξω. Εμείς πήραμε μια απόφαση 80.000 ευρώ. Να δώσουμε στο ΔΗ. Είναι ένα ελάχιστο ποσό από το 98.000 που κυλώνει αυτή τη στιγμή το ΤΕΗ στον Ιδιώτη. Το μίσθωμα είναι ατήρητο από τον Απρίλιο και εμείς δεν κάνουμε ούτε παραστάσεις, δηλαδή να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Σήμερα μιλήσαμε με την Επιτροπή του 152 που έχει τον έλεγχο νομό της αυτής απόφασης, η οποία έχει ουσιαστικά σε πρώτο βαθμό ακυρωθεί και πάει απαραβολή σαν από την αναβολή. Δεν παρίστηκε κανένας, δεν κυνηγάει κανένας στην απόφαση, είναι δίκιο η κύριος εκεί. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά τα ελάχιστα που πρέπει να κάνουμε. Είναι μπήκε από την πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου, μου λέει κύριε Κοτσάρα, είμαστε έτοιμοι να την περάσουμε την απόφαση. Μετά όμως τι γίνεται, προκύπτει το θέμα του Ελληνικού Συνεδρίου. Αν η δαπάνη νόμιμη. Ποια δαπάνη νόμιμη, όταν υπήρχε παλιά οφειλή του κ. Ταουσάνη με τον τρόπο που πλήρωνε ο Δήμος ο ΤΕΗ, παλιά οφειλή η οποία πληρώθηκε πέρσι τον Απρίλιο. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που λέει τώρα ότι δεν πληρώνει την δαπάνη, έχει διδικασμένο αυτή τη στιγμή ο Δήμος ότι πέρσι τον πλήρωσε. Αυτά κύριε, να έχει τεχνίδια. Και μου λέτε, μα δεν είναι. Θα λέω δημόσια. Δεν κάνετε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει το τάξη. Να πάμε σε προτάσεις.
για να είμαι και φυσικά επίκεντρο στο θέμα. Σε όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, εμείς σχετικά και νομίζω και φύλαξη και τα άλλα λειτουργικά έξοδα που έλαβαν από όλο το πρωί. Και με οριζόντιες υπολογίσεις και στα φαντάζομαι και φύλαξη και τώρα εμβόλυμοι και οπουδήποτε αλλού μπορούν να έχουν και φύλαξη δηλαδή με ένα έμεσο τρόπο. Και όσον αφορά την καθαρίστηση, έχουμε και τα βρήματα από την κυρία αυτή τη στιγμή, καθαρίζουν όλο το Δήμο, μπορούν να καθαρίσουν και το ΔΕΗ. Μπορούμε αμέσως να συμβάλλουμε με όταν γίνει να χρησιμοποιηθεί αυτή η βοήθειά μας. Όσον αφορά το θέμα του ακίνητου. Πράγματι, εγώ άκουσα με έκπληξη από τον κύριο Τραφίνου ότι το ακίνητο πλέον που τέθηκε και πήγε ο κύριος πολίτης μαζί με τον κύριο Δήμο, τον κύριο Αβαγιντόπουλο, το ακίνητο στο ΣΚΑ, ότι ήταν δικό μας. Έτσι ήταν εγώ. Και πλέον προκύπτει ένα δεδομένο και σας λέω γι' αυτό. Μπορεί να κάνω το μάτι των κακών, ο κύριος πολίτης δεν είναι σήμερα εδώ γιατί πλέον έχουμε χάσει τα σοπισίδια μας. Και είναι στον αρχίδας και πρέπει της ελευθερίας. Εμείς τρέχουμε στο αντίριο και χωρίς να είναι έτσι, να αυτό να αλλάζει μέσα από τοπικιστικές αντιλήψεις, έχουμε ένα ακίνητο 8 στραμμάτων. Είναι το παλιό διοικητήριο του αντίριου. Έχει μέσα κτίρια 800 τραυματικών αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα συντελεστή δόμηση, τον οποίο είναι προς διάθεση, δεν έχει γίνει ουσιαστικά, 2.000 μέτρα. Μπορούμε να κάνει ένα χώρο πανέμορφο, είναι ένα χώρο που προορίζονται για εκπαιδευτήρια, έχει δίπλα το αθλητικό κέντρο, έχει γυμνάσιο λύκειο, είναι χώρο εκπαιδευτήριου και αθλητισμού και μπορούμε κάλλιστα εμεί, με απόφαση του κυρίου Τσέντα, εδώ είναι ο πρόεδρο και δεσμεύεται, να παραχωρήσουμε άμεσα και δημάχια, άμεσα και να έχουμε πλέον στην παρέδρα μα και αυτό το δικτύο, γιατί όπω πάντα στην Ελλάδα ούτε ένα κίνητο, είναι προσβάσιμο, είναι συσταγικό σημείο στο αντίριο, είναι καλύτερο το σημείο του ΣΚΑ το να πάμε εκεί και μπορούμε κάλλιστα τα 6 αυτά τα στρέμματα, 8 στρέμματα που είναι αυτή τη στιγμή αδιάστατα, με 2.100 τραυματικά συντηρητή δόμηση να κάνουμε τι νέε εργασίε του ΤΕΙ στο αντίριο. Σα ευχαριστώ πολύ.